Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση του κ. Γιουτάκο για την διοργάνωση. Θα προσπαθήσω με τον χρόνο να κάνω το καλύτερο μπορώ κι εγώ. Ξεκινώντας να γράφω την παρούσα εισήγηση, είχα δώσει τίτλο «Διαχείριση αισθητιακών ερεθισμάτων στο πλαίσιο της ψυχοθεραπείας». Μόνο αφού ολοκλήρωσα τη συγγραφή, διαπίστωσα μια μικρή ασάφεια. Ένα αισθητηριακό ερέθισμα μπορεί να είναι το κρύο μέταλλο, μια ζεστή σοκολάτα, το σφιγμένο από την πείνα στο μάχη ή η καταιγίδα που μένεται. Πρακτικά, η όποια διαχείριση δεν μπορεί να αφορά το αισθητηριακό ερέθισμα καθεαυτό, εκτός κι αν εμπλεκόμαστε στη δημιουργία του. Η διαχείριση είναι εφικτή κυρίως για την αισθητηριακή πληροφορία που το ερέθισμα πυροδοτεί στο νευρικό μας σύστημα και την νοηματοδότηση που αυτή παίρνει στη συνέχεια. Προτείνω να κρατήσουμε αυτά τα συστατικά κατά νου. Αισθητηριακό ερέθισμα, αισθητηριακή πληροφορία και νοηματοδότηση. Το πώς πλέκονται μεταξύ τους αυτά τα συστατικά δημιουργεί πάντα μια ιδιαίτερη υποκειμενική υπογραφή. Ο σκοπός της, η δομή μάλλον της εισήγησης είναι να παραθέσω κάποια θεωρητικά στοιχεία και μετά κάποιες μελέτες από πελάτες. Οπότε αυτό μπορούμε λίγο να το πάμε πιο γρήγορα. Απλά εδώ λέω ότι το αισθητηριακό ερέθισμα μπορεί να θεωρηθεί κάθε γεγονός ή αντικείμενο που προσλαμβάνεται από τις αισθήσεις, προκαλώντας μια απόκριση από το άτομο. Κάποιες ερωτήσεις που μπορούν να γίνουν βάσει του ορισμού είναι αν το γεγονός και το αντικείμενο μπορούν να είναι απτά ή φαντασιωτικά, αν η πρόσληψη από τις αισθήσεις μπορεί να έχει διαβαθμίσεις, αν ένα γεγονός ή ένα αντικείμενο μπορεί να προσλαμβάνεται και να μην δημιουργεί απόκριση. Συνοψίζοντας. Αυτά τα ερωτήματα απαντιούνται κάπως έτσι. Υπάρχει περίπτωση το ερέθισμα να έχει απτό ή φαντασιωτικό παρελθόν, όπως είναι κάποιες παθολογίες που έχουν παρεστήσεις. Επίσης, μπορεί να προσληφθεί με ένα αξιοπρόσεκτο εύρος διακύμασης, καθώς αφενός μπορούμε να προσλάβουμε όλα τα ερεθίσματα ως εντονότερα ή ως ηπιότερα, και αφετέρου η θεωρία ανίχνευσης σήματος υποστηρίζει ότι η εξέλιξη της διαδικασίας πρόσληψης απόκρισης επηρεάζεται και από το λήπτη της. Τέλος, και η σύνδεση μεταξύ πρόσληψης και απόκρισης μπορεί να πάρει πολλές μορφές και κατευθύνσεις. Θυμάμαι τώρα εδώ να πω ότι η προηγούμενη ομιλία ήταν καλύτερη πάσα για την ομιλία αυτή και χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, όλες αυτές οι λεπτομέρειες αξίζει να παρατηρούνται και πέρα από το αν χαρακτηρίζονται παθολογικές ή όχι. Στο πλαίσιο ειδικά της ψυχοθεραπευτικής συνεδρίας, μια λεπτομερέστερη διερεύνηση κάποιες φορές αποκαλύπτει αθέατες δυναμικές. Για παράδειγμα, την έμεση, υπόρρητη επίτευξη κάποιου επικοινωνιακού στόχου. Σκεφτείτε τώρα ένα μικρό παιδί που χρειάζεται τουαλέτα, αλλά ακόμα δεν έχει μάθει να το λέει. Έχει προσλάβει την πληροφορία από τα όργανα του, αλλά δεν μπορεί ακόμα να την κάνει λέξεις για να το δηλώσει ρητά. Ούτε στους γύρω, ούτε στον εαυτό του. Τα αισθητηριακά ερεθίσματα. Τα αισθητηριακά δεδομένα, συγγνώμη, είναι εκεί. Όμως προς το παρόν δεν μπορούν να δημιουργήσουν απόκριση με υψηλά μεταδοτικό επικοινωνιακό τρόπο. Φαίνονται όμως στη στάση του σώματος. Είναι σαν να επικοινωνούνται έμεσα. Ένας ενήλικας συνήθως θα το δηλώσει ρητά, πριν αρχίσει να φαίνεται στη στάση του σώματος. Κατακτάμε την ικανότητα να επικοινωνούμε πιο άμεσα και πιο γρήγορα μέσω της λεκτικής επικοινωνίας καθώς αναπτυσσόμαστε. Υπό αυτό το πρίσμα, η χρησιμοποίηση έμεσων μοτίβων επικοινωνίας στην ενήλικη ζωή δημιουργεί περιθώρια να ειδωθεί και ως δηλωτική κάποιας κατάστασης που το άτομο αδυνατεί να εκφράσει και να επικοινωνήσει διαφορετικά. Με λίγα λόγια, πέρα από τα ερεθίσματα και τις πληροφορίες που αυτά δημιουργούν στο σύστημά μας, ο τρόπος που τα διαχειριζόμαστε και τα επικοινωνούμε έχει από μόνος του επικοινωνιακή σημασία. Είναι ένα σημαίνον. Τα αισθητηριακά ερεθίσματα μπορούν να ειδωθούν και σαν ο τόπος που δημιουργείται, συναντιέται, συνδέεται ή αποσυνδέεται το σημαίνον με το σημαινόμενο και οι λειτουργίες τους. Είναι ο τόπος και η στιγμή όπου νευρολογία και γλώσσα συνδέονται και αντιστοιχίζονται. Μπορούμε να πούμε ότι το σημαίνον και το σημαινόμενο στη λειτουργία της γλώσσας είναι ακριβώς αντίστοιχα με την νευρολογική λειτουργία της αισθητηριακής μεταγωγής, όπου ένα φυσικό ερέθισμα μετατρέπεται σε ένα νευρικό ερέθισμα, σε ένα δυναμικό δράσης. Ακριβώς όπως
Το σημαίνον δεν είναι το σημαινόμενο, αλλά το σημαίνει, το αντιπροσωπεύει στη λειτουργία της γλώσσας. Παρόμοια και το νευρικό ερέθισμα δεν είναι το φυσικό ερέθισμα, αλλά το σημαίνει, το αντιπροσωπεύει στη λειτουργία του νευρικού συστήματος. Ακριβώς όπως όσο εξοικειωνόμαστε με τη χρήση σημαινόντων σημαινόμενων, κατακτούμε καλύτερα τη δεξιότητα της γλώσσας, παρομοίως όσο εξοικειωνόμαστε με τη διαχείριση των αισθητηριακών πληροφοριών, κατακτούμε αρτιότερη αισθητηριακή ολοκλήρωση. Η αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι η οργάνωση των αισθήσεων για χρήση. Οι αισθήσεις μας δίνουν πληροφορίες για τις φυσικές συνθήκες του σώματός μας και το περιβάλλον γύρω μας. Ο εγκέφαλος καλείται να οργανώσει όλες αυτές τις αισθήσεις, έτσι ώστε εάν ένα άτομο θέλει να κινηθεί, να μάθει και να συμπεριφέρεται με τρόπο παραγωγικό προς το σκοπό αυτό. Οι νευρολογικές διεργασίες της αισθητηριακής ολοκλήρωσης μπορούν να περιγραφούν ως ένας συγκεκριμένος τρόπος νευρικής οργάνωσης των αισθητηριακών πληροφοριών για λειτουργική συμπεριφορά. Η αισθητηριακή ολοκλήρωση παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και όταν παρατηρηθεί έξω από το δίπολο παθολογικού φυσιολογικού. Ακριβώς όπως στην παθολογία υπάρχουν βαρύτερες ή υπιότερες εκφράσεις της, παρομοίως και στο φυσιολογικό υπάρχουν πιο άρτιες ή πιο ελλιπείς κατακτήσεις. Υπάρχει όμως περίπτωση κάποιες φορές ανάμεσα στις πιο άρτιες ή πιο ελλιπείς κατακτήσεις της αισθητηριακής ολοκλήρωσης να κρύβεται κάποιο δευτερογενές όφελος, ας πούμε. Στο πεδίο της γλώσσας, παρόμοιες δυναμικές κάποιες φορές περιγράφουν οι φράσεις «καταλαβαίνεις» ή «κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις». «Θέλεις και τα λες» ή «σου ξεφεύγουν». Τέτοιες εκφράσεις καταδεικνύουν, θα λέγαμε, μια κάποια σύγχυση αποκωδικοποίησης του μηνύματος, αν και έγινε η πρόσληψη του κώδικα. Δηλαδή, ακούσαμε τον άλλον και κατανοούμε τις λέξεις που χρησιμοποίησε, αλλά το μήνυμα παραμένει συγκεκριμένο. Πρόκειται ίσως για μια λειτουργία της επικοινωνίας, κατά την οποία είτε χρησιμοποιούμε μέρος της αποτελεσματικότητας του μέσου, είτε χρησιμοποιούμε τη μη αποτελεσματικότητα του μέσου. Σκεφτείτε πώς συμπεριφερόμαστε σε μια στιγμή θυμού. Σε τέτοιες στιγμές χρησιμοποιούμε λεκτικές διατυπώσεις, παρόλο που οι λέξεις από μόνες τους δεν είναι ο κύριος φορέας του νοήματος. Για παράδειγμα, σε μια τέτοια στιγμή θυμού, μπορεί να στεκόμαστε μπροστά σε κάποιον ρωτώντας «Σε μένα μιλάς?», ενώ είναι προφανές ποιος μιλάει με ποιον. Προσωπικά αυτό το αντιλαμβάνομαι ως χρήση της μη αποτελεσματικότητας της γλώσσας, το οποίο ενεργοποιούμε ως ίστατο μέσο κάτω από κάποιες συνθήκες. Συμβαίνει πρακτικά όταν προσπαθούμε να δείξουμε στον άλλον την πρόθεσή μας ότι ούτε καν θέλουμε να επικοινωνούμε μαζί του. Όμως, λόγω του παράδοξου της επικοινωνίας, όπως το αποτυπώνει στα αξιώματά του ο Βάλτσαβικ, πρακτικά δεν μπορείς να μην επικοινωνήσεις, γιατί και η μη επικοινωνία έχει επικοινωνιακή βαρύτητα. Ακριβώς αυτό, δηλαδή το απραγματοποίητο που περιέχει η πρόθεση να μην επικοινωνήσουμε, μας σωθεί στη χρήση της μη αποτελεσματικότητας. Προτείνω να ερευνήσουμε την ιδέα του εάν το γλωσσικό παράδειγμα που ονομάζω χρήση της μη αποτελεσματικότητας, πέρα από την γλώσσα, μπορεί να παρατηρηθεί και σε επίπεδο αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δηλαδή, κατά πόσο η διαδρομή πρόσληψη-απόκριση μπορεί να επηρεάζεται για επικοινωνιακούς ή άλλους σκοπούς, άσχετα αν αυτό γίνεται συνειδητά ή ασυνείδητα. Ανατρέχοντας σε εγχειρίδια ταξινόμησης διαταραχών, όπως το DSM ή το ICD, εύκολα μπορούμε να διακρίνουμε κατηγοριοποιήσεις που έχουν σχηματιστεί με κοινό χαρακτηριστικό τα σωματικά συμπτώματα που δεν μπορούν να εξηγηθούν από κάποια γενική ιατρική κατάσταση, δράση κάποιας ουσίας ή από παρουσία άλλης ψυχικής διαταραχής. Στις παραπάνω καταστάσεις μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει διαδρομή πρόσληψης-απόκρισης που εμπλέκει και το αισθητηριακό βασίλειο, εντούτοις όμως η συγκεκριμένη διαδρομή μοιάζει ατέριαστη ή δυσνόητη. Σύμφωνα με τη McWilliams, όταν τα παιδιά δεν λαμβάνουν τη φροντίδα που χρειάζονται από τους τροφούς τους για να εκφράσουν τα συναισθήματά τους με λέξεις, τότε τα εκφράζουν είτε με προβληματικές σωματικές καταστάσεις ή μέσα από τη δράση.
Μέρος της ορίμανσης είναι η σταδιακή κατάκτηση της γλώσσας, ώστε να μπορούμε να περιγράφουμε τις εμπειρίες μας, τις οποίες αρχικά βιώσαμε ως μια ασαφή σωματική διέγερση. Τελεία. Άρα το συγκεκριμένο μοτίβο συμπεριφοράς είναι αναγνωρισμένο και μελετημένο. Προσπαθώντας να κάνω γρήγορα το χρόνο. Πολύ καλά κάνεις. Είναι λίγο πρόκληση. Το συγκεκριμένο λοιπόν μοτίβο συμπεριφοράς είναι αναγνωρισμένο και μελετημένο. Αισθητηριακά ερεθίσματα. Κάναμε άγχος. Αυτά, δυστυχώς ο χρόνος δεν μπορεί να τα πάει πιο πέρα από όσο μπορούν να πάνε. Το συγκεκριμένο λοιπόν μοτίβο είναι αναγνωρισμένο και μελετημένο. Υπάρχει περίπτωση όταν το επίπεδο της εκφραστικής μας ικανότητας υστερεί μπροστά σε μια συγκεκριμένη συνθήκη, να στρεφόμαστε στο να επικοινωνούμε αυτή τη συνθήκη μέσω των όποιων ασαφών σωματικών διεγέρσεων υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Πρακτικά, κάθε δευτερόλεπτο της ζωής μας υπάρχουν ασαφείς σωματικές διεργασίες. Κατά κανόνα, ο νους με τη συνδρομή της νευροπλαστικής προσαρμογής που έχει επιτύχει το νευρικό μας σύστημα, ουσιαστικά τις φιλτράρει, τις ταξινομεί και τις διαχειρίζεται. Η ψυχοθεραπευτική συνεδρία αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον για να στρέψουμε την προσοχή μας όχι στην εξάλληψη κάποιων συγκεκριμένων ασαφών σωματικών διεγέρσεων, αλλά στο πώς θα κατακτήσει ή θα επανακτήσει το σύστημά μας μια τέτοια θέση, ώστε να μπορεί να πραγματοποιεί τη διαχείρισή τους. Ακριβώς σε αυτό το σημείο προκύπτει η σημασία της αισθητηριακής πληροφορίας εντός της θεραπευτικής συνεδρίας. Μιας και το σώμα είναι η φυσική εκδήλωση του ιδιωτικού υποκειμενικού κόσμου ενός ατόμου, η έννοια του εαυτού και οι λειτουργίες του είναι στενά συνδεδεμένες με αυτήν τη σωματική επίγνωση. Για παράδειγμα, ο τρόπος που κινούμε το σώμα μας στο χώρο, αυτό που είπατε πριν, έχει πάντα ένα ευδιάκριτο υποκειμενικό αποτύπωμα. Στάσεις σώματος και εαυτός αποτελούν δύο χαρακτηριστικά σχετικά υποκειμενικά δημιουργήματα. Το πρώτο ευδιάκριτο στην φαινομενολογία, το δεύτερο πιο αφηρημένο. Υπάρχουν μελέτες που υποδεικνύουν ένα στενά συνδεδεμένο τρόπο λειτουργίας μεταξύ κίνησης και νόησης, καθώς μοιράζονται ένα κοινό νευρικό υπόστρωμα. Τα νοητικά γεγονότα δεν τελειώνουν στον εγκέφαλο, αλλά επεκτείνονται περαιτέρω στο υπόλοιπο σώμα, παράγοντας και ελέγχοντας τις κινήσεις μας. Επιπρόσθετα, τα νοητικά γεγονότα που επεκτείνονται στις κινήσεις μας μοιραία περνούν στη φαινομενολογία. Μια φαινομενολογία που κάποιες φορές δεν είναι διακριτή στο υποκείμενο. Ένα παράδειγμα είναι το παρακάτω. Πελάτης που κάθε φορά που η συνεδρία έφτανε σε ένα συγκεκριμένο σημείο, αντιδρούσε με μια πολύ ευδιάκριτη μυϊκή σύσπαση στην εσωτερική πλευρά του αριστερού μυρού. Η σύσπαση ήταν ξεκάθαρα ευδιάκριτη από εμένα, κάθε φορά και πάντα στο ίδιο σημείο. Σε μεταγενέστερη συνεδρία που το σχολίασα, δήλωσε πως δεν είχε καμία επίγνωση αυτής της κίνησης. Ακόμα και αργότερα, που το ήξερε, πάλι δεν μπορούσε να το αποφύγει σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Η κίνηση αυτή παρέμενε πάντα έξω από την προσοχή του. Σε αυτό το παράδειγμα αποτυπώνεται μια πρώτη χρήση που μπορεί να έχει η παρατήρηση των αισθητηριακών πληροφοριών εντός της συνεδρίας. Μπορεί να λειτουργήσει ως μια μεσολάβηση με τη βιωμένη αλλά ασυνείδητη φαινομενολογία. Ας σταθούμε λίγο στην βιωμένη αλλά ασυνείδητη φαινομενολογία. Καταρχάς, η φαινομενολογία της κίνησης του σώματος είναι αυτή που ως επιτοπλίστων μεσολαβεί κατά την έκφραση των συναισθημάτων. Η ικανότητα της αντίληψης των συναισθημάτων περιλαμβάνει την αναγνώριση ενδείξεων από το πρόσωπο και τη φωνή που σχετίζονται με το συναίσθημα, καθώς και την επίγνωση της φυσιολογίας του ίδιου του σώματος που συνδέεται με τα συναισθήματα. Αναμφίβολα, η αδυναμία να διαχειριστούμε τις δυνατότητες της κίνησής μας, δηλαδή τις ικανότητες μας να κινούμε το σώμα στο χώρο ή να κινούμε διαφορετικές μυϊκές ομάδες για να εκφράσουμε τα συναισθήματα όπως το πρόσωπο, μπορεί να οδηγήσει σε διαπροσωπικές δυσκολίες. Τα συναισθήματα μπορούν να ειδωθούν ως το καθεαυτό πεδίο που συναντιούνται η κίνηση με τις ψυχικές διεργασίες, καθώς ουσιαστικά τα συναισθήματα είναι ψυχικές διεργασίες που συνδέονται με νευρικές διεργασίες. Σε συνδυασμό με την αισθητηριακή ολοκλήρωση, τα συναισθήματα αντικατοπτρίζουν την ικανότητά μας να βιώνουμε υποκειμενικά ορισμένους συγκεκριμένους τρόπους
νευρικής οργάνωσης των αισθητηριακών πληροφοριών. Θέλει λίγο χρόνο αυτό. Επιταχύνισε μου λιγάκι. Ωραία. Η κατάκτηση ευχέρεια στη διαχείριση αισθητηριακών πληροφοριών μπορεί να έχει ενδιαφέρουσες προεκτάσεις. Αυτές μπορεί να αφορούν χειροπιαστά πράγματα, όπως τη φαινομενολογία της κίνησης του σώματος, ή να σχετίζονται με πιο αφηρημένες έννοιες, όπως αυτή του εαυτού. Μπορούμε να φανταστούμε την ακολουθία που συνδέει όλα αυτά σαν μια γραμμή, που ξεκινώντας από την αισθητηριακή πληροφορία, περνάει στην κίνηση του σώματος, καταλήγοντας στην έκφραση των συναισθημάτων. Η υπόθεσή μου είναι ότι η χαμηλή ικανότητα στη διαχείριση των αισθητηριακών πληροφοριών δημιουργεί χαμηλή απόδοση και στη διαχείριση όλης της γραμμής. Η γραμμή αίσθηση-κίνηση-συνέστημα είναι η οδός μέσω της οποίας χτίζουμε και συντηρούμε κάθε υποκειμενική κατασκευή, είτε αυτή είναι η στάση του σώματος, είτε η έννοια του εαυτού μας. Επιπρόσθετα, η παρατήρηση της παραπάνω γραμμής, αίσθηση-κίνηση-συνέστημα, αποτελεί και μια ισχυρή ένδειξη για το πού επενδύουμε τα αποθέματα της προσοχής μας γενικότερα. Για παράδειγμα, αγνώντας αισθητηριακές πληροφορίες, μοιραία η προσοχή μας στρέφεται στις διανοητικές διεργασίες. Η γραμμή τότε μπορεί πολύ εύκολα να γίνει σκέψη-συνέστημα, παρακάμπτοντας δηλαδή αίσθηση και κίνηση. Πράγμα που είναι πολύ χρήσιμο σε κάποιες περιπτώσεις και λιγότερο σε κάποιες άλλες. Σίγουρα πρόκειται για μια συντομότερη διαδρομή, που όμως αν επενδύεται σε υπερβολικό βαθμό, χτίζει φαύλους κύκλους που μας απομακρύνουν όλο ένα και περισσότερο από το αισθητό και φαινομενολογικό προς το διανοητικοποιημένο και αφηρημένο. Όμως οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ αισθητού και αφηρημένου είναι που πρακτικά δημιουργούν τις αντιστοιχίες μεταξύ σημαίνοντος και σημαινόμενου και ως ένα βαθμό και μεταξύ νευρικού και φυσικού ερεθίσματος. Χωρίς μια σχετική αναλογία μεταξύ αισθητού και αφηρημένου, οι αντιστοιχίες σημαίνοντος και σημαινόμενου, νευρικού και φυσικού ερεθίσματος, αλλοιώνονται και η διαχείρισή τους γίνεται δυσκολότερη. Φέρνοντας το προσκήνιο και παρατηρώντας τα αισθητηριακά δεδομένα, κάνουμε πιο ευδιάκριτες τις συνδέσεις μεταξύ νευρικών και φυσικών ερεθισμάτων, σημαινόντων και σημαινόμενων. Ειδικά η ενασχόληση με τα αισθητηριακά δεδομένα του άλλου είναι συνδεδεμένη με πρώιμα αναπτυξιακά στάδια. Είναι εκείνη η διαδικασία που βάζει τη βάση για τον δεσμό αλλά και την εσωτερική αναπαράσταση του άλλου. Στα πρώιμα αναπτυξιακά στάδια, ο σημαντικός άλλος διαφέρει από τον οποιονδήποτε άλλο, ακριβώς γιατί ασχολείται με τα αισθητηριακά μας δεδομένα. Είναι αυτές οι δυναμικές που μεταμορφώνονται σε δυναμικές συνρύθμισης εν τέλει. Η ενασχόληση με τις αισθητηριακές πληροφορίες εντός θεραπευτικής συνεδρίας φέρνει στο προσκήνιο μια υπενθύμηση της βάσης των δυναμικών της συνρύθμισης. Μια συνθήκη θεμελιώδους σημασίας για την ολοκλήρωση της αναπτυξιακής περίοδου, της συμβίωσής μας με άλλους, αλλά ενίοτε και της επαναρρύθμισής μας. Σε αυτό το σημείο θα σας παρουσιάσω μια ανασκόπηση κάποιων από τις μεθόδους που χρησιμοποιώ για να προσκαλέσω και να συμπεριλάβω αισθητηριακά δεδομένα στη θεραπευτική συνεδρία. Αρχικά, η εμπειρία μου δείχνει ότι η εισαγωγή αυτών των μεθόδων έχει αποτέλεσμα αν εισαχθούν αφού έχει εδραιωθεί η θεραπευτική συμμαχία. Μια πρώτη και ίσως η πιο απλή μέθοδος είναι παρμένη από το κλασικό φρουιδικό ντιβάνι. Μιας και ο χρόνος πιέζει, θα αφήσω αυτό στην άκρη. Υπάρχουν άλλα δύο περιστατικά. Οπότε, αυτό θα μείνει με απορία. Η στάση που κρατάμε το σώμα μας, αλλά και οι στρατηγικές που χρησιμοποιούμε κατά τη βάδιση, είναι ακόμα ένας τρόπος και ένα πολύ σημαντικό πεδίο εξερεύνησης αισθητηριακών ερεθισμάτων. Το αίτημα για θεραπεία ήταν υπερβολική ανησυχία που έγινε αισθητή μέσα στη δεύτερη καραντίνα και κορυβώθηκε λίγο αργότερα με τις ήπιες παρενέργειες από τον εμβολιασμό κατά της COVID. Αυτό το κλίμα δημιουργούσε βαριά διάθεση, δυσκολίες στον ύπνο και διάφορους πόνους στο σώμα. Με τα δικά της λόγια, δεν ξέρω αν είμαι καλά και αν χρειάζομαι χάπια, αλλά δεν θέλω χάπια. Στις πρώτες συνεδρίες έδινε αίσθηση ατόμου δύσκολο να πλησιαστεί, καθώς είχε αρκετές στεγανές πεπιθήσεις, αλλά και κάποια ακλόνητα επιχειρήματα που είχαν προκύψει από αρκετή ενδοσκόπηση. Η αφορμή για να αρχίσει να αλλάζει αυτό δόθηκε όταν παρατήρησα πόσο άβολα έμοιαζε να νιώθει με την καθιστή θέση στην πολυθρόνα. Της είπα ότι μπορούσε να βρει τη θέση που τη βόλευε και αφού πειραματίστηκε λίγο με τα μαξιλάρια, έβγαλε τα παπούτσια και κάθισε στη θέση του λωτού. Από τότε αυτό έγινε κάτι σαν τελετουργικό για την αρχή κάθε συνεδρίας. Αφού καθόταν, έλεγε πάντα: μισό λεπτό να βολευτώ. Έβρισκε τη θέση της και μετά ξεκινούσαμε.
Κάπως έτσι αρχίσαμε να συζητάμε για τη στάση του σώματος, οπότε της πρότεινα να δοκιμάσει κάποια δραστηριότητα. Εκεί διαπίστωσε πως της ήταν πολύ δύσκολο να βαδίσει υπερβολικά αργά και να κρατήσει ταυτόχρονα την ισορροπία της. Πειραματιζόμενη στο σπίτι της με αυτή τη δραστηριότητα, έφερε την εξής ανατροφοδότηση. Μόλις πήγαινε να σηκώσω το ένα πόδι, ένιωθα πως τα δάχτυλα του άλλου ποδιού προσπαθούσαν να γαντζωθούν στο πάτωμα γιατί φοβόμουν πως θα πέσω. Σκέφτηκα να μαλακώσω τα δάχτυλα του ποδιού και έτσι η ισορροπία ήταν καλύτερη. Της πρότεινα να στρέψει την προσοχή της σε αυτό το μαλακώνω τα δάχτυλα και να προσπαθήσει να το επεκτείνει στο σώμα της προς τα κάτω. Να προσέξει, ας πούμε, για παράδειγμα, όταν βαδίζει πως σκληραίνει, φορτίζεται το πόδι που πατάμε και πως μαλακώνει, αποφορτίζεται αντίστοιχα αυτό που σηκώνεται για το επόμενο βήμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, χρησιμοποίησα αποκλειστικά τις λέξεις σκληραίνει, μαλακώνει και όχι φορτίζεται, αποφορτίζεται αντίστοιχα, καθώς οι τελευταίες φωτογραφίζουν τη λειτουργία, ενώ οι πρώτες απλά την αίσθηση. Αυτό που ήθελα ήταν να στραφεί προσοχή προς το τι αίσθηση έχει μια δράση και όχι με ποιο τρόπο συμβαίνει. Η ανατροφοδότηση που έφερε σε μια επόμενη συνεδρία ήταν η παρακάτω. Ξύπνησα προχτές με πόνο στην πλάτη, ήταν δεύτερη μέρα περιόδου και σκόπευα να πάρω ένα παυσίπονο. Προσπαθώντας όμως τη δραστηριότητα να αφήσω το μαλάκωμα να πάει από το πόδι προς τα πάνω, άρχισα να νιώθω και την πλάτη να μαλακώνει. Και έτσι ο πόνος μειώθηκε αρκετά και δεν πήρα το παυσίπονο. Αυτή η μαρτυρία αναπαριστά με τον καλύτερο τρόπο την ουσία του πράγματος. Όταν η εμπειρία ενός ενοχλητικού ερεθίσματος, εν προκειμένου ενός μυϊκού σπασμού, μπορεί με κάποιους χειρισμούς να αυτοδιαχειριστεί, αυτό δίνει μια διαφορετική θέση παρατήρησης του εαυτού και του κόσμου. Στην πορεία των συνεδριών, το μοτίβο αυτό επεκτάθηκε από τη σωματική σφαίρα και στη διανοητική. Η ίδια το παρατήρησε στο ότι οι δραστηριότητες της βάδισης και η βραδύτητα που τις χαρακτήριζε τις δημιουργούσαν και ένα εσωτερικό σημείο γαλήνης. Το αποτύπωσε στα λόγια της ως εξής. Ποτέ δεν θα πίστευα ότι ο τρόπος που μετακινούμαστε αλλάζει και το αυτό μας, κάνοντας μια κίνηση με το χέρι δίπλα από το κεφάλι, εννοώντας τον ψυχισμό μας. Όλα αυτά δημιούργησαν στη συνέχεια μια διαφορετική συνολική παρουσία, με πιο ευδιάκριτη τη διαφορά της βλεμματικής διαχείρισης. Το βλέμμα της προοδευτικά κατακτούσε μια σταθερότητα στην ένταση και μια ευθύτητα στην κατεύθυνση, ενώ παλιότερα εκφράζονταν με ένα βλέμμα που πλανιόταν διαρκώς χωρίς να διατηρεί κάποια συγκεκριμένη ένταση. Μια τελευταία δραστηριότητα μπορεί να συνεισφέρει πάρα πολλά στο πεδίο της διαχείρισης των αισθητηριακών πληροφοριών, αφορά μια τεχνική βασισμένη στη μυοπεριτοναϊκή απελευθέρωση, εμπλουτισμένη και από άλλες τεχνικές όπως Trager, Feldenkrais, Rolfing, αλλά και τη συνειδητή χρήση της αναπνοής. Το αίτημα για θεραπεία είχε να κάνει με τη μεγάλη δυσκολία που βίωνε στο να διαχειριστεί προσωπικές και οικογενειακές σχέσεις. Αυτό κατέληγε σε πολύ μεγάλες συγκρούσεις μέσα της που κάποιες φορές εξωτερικεύονταν με επιθετικότητα, κυρίως προς τον εαυτό. Οι πρώτες συνεδρίες κύλησαν μέσα στο κλάμα. Έδειχνε πως της ήταν πολύ δύσκολο να το διαχειριστεί. Ο τρόπος που άφηνε το σώμα της στο κάθισμα ήταν και πάλι το αρχικό ενέργημα για να ασχοληθούμε με τα αισθητηριακά ερεθίσματα. Μια χαρακτηριστική στάση ήταν να αφήνει το αριστερό πέλμα να κουμπάει στο πάτωμα με την έξω πλευρά, λυγίζοντας το σε τέτοιο βαθμό που σχεδόν ακουμπούσε και ο αστράγαλος κάτω. Μπορούσε να κάθεται έτσι όλη την ώρα. Αφού ένιωσε ότι εδραιώθηκε η θεραπευτική συμμαχία, έφερα αυτή την παρατήρηση στο προσκήνιο. Ρώτησα πρώτα αν συνήθιζε να κάθεται έτσι και είπε πως ναι. Σχολίασε μάλιστα πως τη βολεύει. Της πρότεινα να φανταστεί τι θα γίνει αν χρειαστεί να σηκωθεί πάνω γρήγορα. Το σκέφτηκε μια στιγμή, έπειτα χαμογέλασε κοιτώντας χαμηλά και έφερε το πέλμα να πατήσει στο πάτωμα. Οι δραστηριότητες που είχαν να κάνουν με τη βάδιση δεν είχαν κανένα ενδιαφέρον για εκείνη. Αφού πειραματίζονταν για λίγο, με κοίταγε και ρώταγε, έπρεπε κάτι να καταλάβω, Γινόταν όλο και πιο διακριτό ότι το παρατηρησιακό εγώ δεν λάμβανε σχεδόν καθόλου υπόψη τη σωματική σφαίρα. Αντίθετα, οι διανοητικές διεργασίες ήταν πάντα πιο φωτισμένες και προσβάσιμες στην προσοχή. Πρότεινα την ιδέα της μυοπεριτοναϊκής συνεδρίας με μια αναλογία ανά δύο μιλητικές, μία μυοπεριτοναϊκή. Είπε πως ακούγονταν ενδιαφέρον και συμφώνησε. Η ανατροφοδότηση από την πρώτη συνεδρία μερικές μέρες μετά ήταν με τα λόγια της. Μου κάνει εντύπωση, αλλά νιώθω πως μυρίζω καλύτερα. Επίσης, σαν να δημιουργήθηκε ένας χώρος ανάμεσα σε μένα και το άγχος. Σε επόμενες συνεδρίες ανέφερε πως οι φίλοι της σχολίαζαν μια ηρεμία στο πρόσωπό της και σε κάποιες άλλες ότι η ίδια ένιωθε σαν να πατούσε πιο μαλακά στο έδαφος. Αυτές οι παρατηρήσεις άρχισαν σταδιακά να μειώνουν την προσοχή που επένδυε στη διανοητική σφαίρα και σε αρνητικές σκέψεις και ανησυχίες.
Η αλλαγή όμως αυτή ήταν αδιόρατη και ασταθής αρχικά. Αυτό που βοήθησε στο να εδραιωθεί καλύτερα η αλλαγή ήταν το παρακάτω συμβάν. Ερχόμενοι για συνεδρία σε μέρα που είχαν προγραμματίσει μία περί τον ναϊκή δουλειά, τη ρώτησα πριν αρχίσουμε πώς ήταν εκείνη τη στιγμή. Άρχισε λέγοντας πως κάποιες σκέψεις την βασάνιζαν τις τελευταίες μέρες. Ξεκίνησε να φυγείται αυτές τις σκέψεις και τα μάτια της βούρκωσαν. Άρχισε να αναλύει κάποια γεγονότα που είχαν πυροδοτήσει τις σκέψεις της. Μίλησε περίπου 15 λεπτά πριν τη διακόψω. Τη ρώτησα αν παρατηρεί τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ότι έχει έρθει για σωματική δουλειά, αλλά παρόλα αυτά στέκεται στη μέση του δωματίου και μιλάει. Κόντευε ασυναίσθητα να μετατρέψει τη συνεδρία σε ομιλητική. Τη ρώτησα αν υπήρχε πιθανότητα να συμβεί το αντίστροφο. Να έρθει για ομιλητική συνεδρία και να δηλώσει πως νιώθει ότι προτιμάει σωματική δουλειά. Είπε αυτόματα με ένα μηδίαμα. Καλά, αυτό αποκλείεται. Πάντα είναι γεμάτο το κεφάλι μου. Δεν με πειράζει πως νιώθω στο σώμα μου. Δεν είπα τίποτα άλλο. Σε επόμενη φορά μου έδωσε την παρακάτω ανατροφοδότηση. Σαν να αρχίζει να μου βγαίνει από μόνη μου να πηγαίνω προς μια χαλάρωση. Που για μένα αυτό ήταν πάντα μια ανηφόρα. Αγχώθηκα και μερικές φορές τελευταία, αλλά ήταν σαν να υπήρχε κάποιος χώρος να το διαχειριστώ, ακόμα και εκείνες τις στιγμές. Η διαχείριση των αισθητηριακών πληροφοριών με τρόπο συμπεριληπτικό στη θεραπευτική σχέση φέρνει στο προσκήνιο σημαντικές δυναμικές. Αυτές μπορεί να αφορούν την συνρύθμιση, αλλά και μια πιο υποκειμενική έκφραση και θέαση του εαυτού, δημιουργώντας ταυτόχρονα μονοπάτια νευροπλαστικής προσαρμογής και νευρομυϊκής συναρμογής σε μια θεματολογία που μόνο το περιβάλλον της ψυχοθεραπείας μπορεί να αποκαλύψει. Η συμπερίληψη αισθητηριακών δεδομένων στην ψυχοθεραπευτική σχέση ευθυγραμμίζει τις παραπάνω δυναμικές με ένα εφικτό, πραγματοποιήσιμο τρόπο. Με έναν τρόπο ικανό να συμπεριλαμβάνει τις ψυχοφυσιολογικές διαστάσεις της ψυχοθεραπείας. Ουσιαστικά, τα αισθητηριακά δεδομένα είναι αυτά που κάνουν ορατές και διαχειρίσιμες τις ψυχοφυσιολογικές διαστάσεις της ψυχοθεραπείας και μάλιστα πάνω σε έναν υποκειμενικό παρανομαστή. Σας ευχαριστώ.